Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Πάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Πάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Χρήστο Στρατουλάκος, καλημέρα. Με την κονκάρδα του φετινού καρναβαλιού. Βεβαίως. Μεγάλη παρέλαση χθες, Κρυσταρά, έτσι. Καλημέρα. Μεγάλη, μεγάλη παρέλαση. Νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη νυχτερινή παρέλαση του φετινού καρναβαλιού εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Διότι ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.30, 7 παρα 20 και ολοκληρώθηκε, παιδιά, μετά τις 11.30. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Περίπου 40-45.000 ήταν οι καρναβαλιστές χθες. Σήμερα, βέβαια, θα είναι κοντά σε 70.000 από ό,τι γνωρίζουμε. Είδαμε και τα άρματα του Δήμου Πατρέων, τα οποία ετοιμάζονται στο καρναβαλικό εργαστήρι. Τα είδαμε στην αρχή της παρέλασης. Τη Βασίλισσα του Καρναβαλιού, τον Βασιλιά Καρνάβαλο που έχει σαν σύνθημα φέτος την παγκοσμιοποίηση, με ένα, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό άρμα το οποίο είδαμε, με πολλά μνημεία από, από πολλές χώρες, όπως είναι φυσικά η Αθήνα, η Ακρόπολη. Είδαμε βέβαια και τον πύργο του Άιφελ και το Big Ben και το Κολοσσέο στην Ρώμη και το Άρχα μας Ελευθερίας και πολλά άλλα. Φαντάζομαι ότι βλέπετε και τις εικόνες με βλέπουμε τα γκρουπ, τα οποία βγήκαν στους δρόμους. Είναι πολυπληθή τα γκρουπ, είναι πάρα πολλοί ο κόσμος ο οποίος κατέβηκε στην πόλη της Πάτρας. Ένα ξέφρενο γλέντι, το οποίο συνεχίζεται, θα συνεχιστεί και σήμερα και το βράδυ και αύριο. Ακριβώς. Δυστυχώς, μέχρι και πριν από λίγη ώρα βλέπουμε τον κόσμο στους δρόμους να διασκεδάζει, έτσι. Ναι. Μέχρι και αυτές πριν από λίγη ώρα βλέπουμε τον κόσμο να διασκεδάζει. Και καλά κάνει ο κόσμος και πήγε και διασκεδάζει. Γιατί τα λέγαμε και χθες το πρωί, έτσι ξεκινήσαμε χθες. Με αυτά τα περιστατικά, τα πολλά δυστυχώς περιστατικά, με μεθυσμένα παιδιά, ξεφαντώσανε, το ρίξαν και λίγο παραπάνω έξω. Αλλά να είναι καλά οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι κάνουν πολύ καλή δουλειά αυτό το τρίμερο. Ακριβώς, και εδώ βρισκόμαστε, παιδιά. Ήμασταν και εδώ στον Έσπερο χθες, είμαστε και σήμερα. Να σας πω μόνο ότι χθες το βράδυ είχαμε 246 περιστατικά, τα οποία κατεγράφησαν περιστατικά μέθης εδώ στην Εχαϊκή Πρωτεύουσα. Μόλις τα 5 χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο, και είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό για το γεγονός ότι εδώ που βρισκόμαστε γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και από τον Ερυθρό Σταυρό και από τους γιατρούς της υγειονομικής περιφέρειας, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται πολλά περιστατικά εδώ στο κέντρο της πόλης, χωρίς να μεταβαίνουν στα νοσοκομεία. Γιατί καταλαβαίνετε, τα νοσοκομεία έχουν και κόσμο που, για άλλα πράγματα πέρα από τα δεδομένα της μέθης. Από εκεί πέρα να σας πω ότι είχαμε και ένα μικρό ατύχημα εδώ στην πόλη, με ένα ηχείο το οποίο έπεσε πάνω σε μια κοπέλα λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Ευτυχώς, από ό,τι γνωρίζουμε, η κοπέλα είναι μια χαρά στην υγεία της. Λοιπόν, Χρήστο, να σου πω μόνο ότι στην οθόνη μας εμείς ήδη βλέπουμε και κάποια αποκλειστικά πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει από περιστατικά τα μέθης, κυρίως τα οποία χρειάστηκε να έχουμε την άμεση επέμβαση του Ερυθρού Σταυρού και των διασωστών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Είναι κυρίως περιστατικά μέθης, όπως είπα, αλλά είχαμε και τραυματισμούς. Έτσι, είδαμε κάποιους νεαρούς να έχουν πάθει θερμοπληξία και να τους έχουν βάλει αυτές τις ειδικές κουβέρτες οι διασώστες. Θα μας τα πει περισσότερο η γυναίκα που έχεις δίπλα σου. Λοιπόν, είναι η κυρία Αγγελική Γιανακοπούλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε για το έργο που κάνετε. Πρώτα απ' όλα και για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και στους τηλεθεατές και σε όσους βρίσκονται στο στούντιο. Εδώ να διορθώσω λίγο ότι οι διασώστες που υπάρχουν εδώ είναι του Ερυθρού Σταυρού. Μας αναγνωρίζει επιτέλους πια η πολιτεία το μεγάλο έργο που γίνεται εδώ. Και οπότε η ΕΚΤΗ έκανε τη δική της μικρή παρέμβαση σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, οι εθελοντές μας. Είναι πάγια εικόνα στις διαδικασίες του καρναβαλιού και στο γλέντι. Υπάρχουμε πάρα πολλά χρόνια και κάθε χρόνο είμαστε καλύτεροι. Φέτος είμαστε περίπου 200 άτομα σε βάρδιες. Δεν φεύγουμε καθόλου από την πλατεία. Αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε. Τι περιστατικά αντιμετωπίσατε, να μας πείτε, παρακαλώ. Βεβαίως, κυρίως μέθη όπως κάθε χρόνο, αλλά και τραύματα, γιατί όταν κάποιος μεθάει χάνει και λίγο τον έλεγχο και μπορεί να συμβεί το ατύχημα όπως και γίνεται. Έρχονται εδώ, πάμε εμείς στα διάφορα σημεία. Δεν είναι μόνο ο χώρος που μπορείτε να δείτε τώρα από την κάμερα. Είναι οι πολλές ομάδες μας που κινούνται μέσα στο κέντρο της πόλης με τα βαλιτσάκια των πρώτων βοηθειών και παρεμβαίνουν επιτόπου στα ατυχήματα. Εσείς ουσιαστικά ήσταν όλο το βράδυ επιπονδός, έτσι. Βέβαια. Βεβαίως, εμείς ξεκινάμε την Παρασκευή το μεσημέρι και φεύγουμε από την πλατεία και από τις διαδικασίες το ξημέρωμα της Δευτέρας, όταν βεβαιωθούμε ότι πια είμαστε, δεν χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Να σας πω μόνο, παιδιά, επειδή το έχουμε ζήσει σε όλες αυτές τις καναβαλικές εκδηλώσεις, η παρέλαση ξεκινάει από την αρχή της Οδού Κορίνθου, όπου συγκεντρώνονται τα πληρώματα του Πατρινού Καναβαλιού.
Και από εκεί μέχρι και το τέλος της Κορίνθου, που είναι μια τεράστια διαδρομή, υπάρχουν συνάδελφοί σας. Βεβαίως, υπάρχουν συνάδελφοί μας, οι οποίοι επικοινωνούν με ασυρμά τους και παρεμβαίνουν και στη διαδικασία της παρέλασης, αλλά και στους πάμπολους καλεσμένους που έχουν έρθει να διασκεδάσουν. Και πολλές φορές χρειάζεται να πάμε και σε άλλους δρόμους, όπου χρειαστεί. Είναι σε γρήγορση οι εθελοντές και τρέχουν. Εντάξει, και γι' αυτό που βαλούν στην πλάτη τους το βαλιτσάκι τους για να προσφέρουν. Στην πόλη της Σπάρτας, της Πάτρας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είναι αυτά τα περιστατικά μόνο, μην είναι κάτι πιο σοβαρό. Λοιπόν, 246 ήταν χθες, 291 συνολικά, 10 άνθρωποι χθες και σήμερα το βράδυ πήγαν στο νοσοκομείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.